Να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στην εκπομπή μια κυρία η οποία από πολύ μικρή ηλικία ασχολείται με την επιχειρηματικότητα. Θα ασχοληθεί και με κάτι άλλο όμως στο άμεσο μέλλον και έχουμε να συζητήσουμε πολλά μαζί της. Η κυρία Ελένη Βατσινά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφακιανάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, γιατί πάντα χαιρόμαστε να μιλάμε με ανθρώπους του επιχειρήν και πόσο μάλλον όταν αυτοί είναι νέοι. Και δεν ξέρω, κυρία Βατσινά, πόσο εύκολο είναι για ένα νέο άνθρωπο να πει ότι εγώ επιμένω εδώ, επιμένω στην Ελλάδα, ζω, δραστηριοποιούμε και καταφέρνω και πράγματα. Είναι εύκολο στην Ελλάδα της κρίσης? Σίγουρα, όταν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτά που έχει δημιουργήσει η οικογένειά του, γνωρίζοντας βέβαια ότι υπάρχει κόπος πολλών πίσω από όλα αυτά, μένει, επιμένει και προσπαθεί για ακόμη περισσότερα. Εγώ προσωπικά θέτω στόχους και προσπαθώ να πραγματοποιήσω περισσότερα για να βγω από όλο αυτό δικαιωμένη. Έχετε αναλάβει μάλιστα και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην οικογενειακή επιχείρηση, μεγάλες ευθύνες, μεγάλο το βάρος, γιατί είναι και μια επιχείρηση η οποία έχει ιστορία ετών πίσω της. Η αλήθεια είναι ότι έχω αναλάβει ένα δύσκολο κομμάτι στην εταιρεία. Και όταν λέω δύσκολο, εννοώ ότι γυρνώντας από τις σπουδές μου, μπήκα σε μια εταιρεία η οποία ήταν ήδη καταξιωμένη, ήδη αναγνωρίσιμη και σε τοπικό επίπεδο και στην Ελλάδα και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού. Οπότε, βλέποντας ότι έχουν πραγματοποιήσει 10 βήματα, αναμένουν το 11ο. Βάρος δεν θα το έλεγα. Πιστεύω ότι προσπαθώ, πιστεύω ότι προσέφερα και θα προσφέρω και σίγουρα και στην οικογένειά μου, όχι μόνο στην επιχείρησή μας. Και μάλιστα έχετε να κάνετε και με το κομμάτι της εξωστρέφειας. Ναι. Και επειδή είναι το ζητούμενο στην Ελλάδα, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, νομίζω ότι έχετε μια πολύ καλή οπτική από πρώτο χέρι πόσο σημαντική είναι αυτή για τις επιχειρήσεις. Εξωστρέφεια σίγουρα η καθημερινότητα. Θα έλεγα ότι οι επιχειρηματίες θα πρέπει όχι μόνο να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, αλλά και να παίρνουν τα απαραίτητα ρίσκα. Οι Έλληνες επιχειρηματίες θα πρέπει να ενημερώνονται για τι κάνουν οι άλλες χώρες του εξωτερικού, έτσι ώστε να μπορούν να βγουν στις αγορές του εξωτερικού. Καλό θα ήταν όλοι μας να λειτουργούμε, όχι μόνο να σκεφτόμαστε, σαν πολίτες του κόσμου και όχι πολίτες του τόπου μας, ας πούμε. Και πώς ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, μια νέα κυρία λοιπόν, η οποία ασχολείται με την επιχειρηματικότητα όλα αυτά τα χρόνια, σε μια οικογενειακή επιχείρηση, με πολύ μεγάλη επιτυχία, παίρνει την απόφαση σήμερα και λέει: εγώ θα ασχοληθώ με την πολιτική. Γιατί οι πληροφορίες μου, κυρία Βατσινά, λένε ότι θα μπείτε στον πολιτικό στίβο. Ναι, θα μπω. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας ότι ο κόσμος αγωνίζεται καθημερινά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, θέλεις και εσύ να αγωνιστείς. Λες: θέλω και εγώ να προσφέρω. Οπότε αποφάσισα να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο. Αποφάσισα να προσπαθήσω όπως και με ό,τι μπορώ. Στο ψηφοδέλτιο λοιπόν του Κοινάλ. Του Κοινάλ. Στο νομό Ηρακλείου, υποψήφια βουλευτής. Η πρώτη αντιμετώπιση από το περιβάλλον, οικογένεια, φίλοι, στην απόφασή σας αυτή? Η αλήθεια είναι ότι η οικογένειά μου πάντα στήριζε τις αποφάσεις μου και τις επιλογές μου και εγώ αφουγκράζομαι τις απόψεις τους. Οπότε σίγουρα δεν θα μπορούσα να πραγματοποιήσω τους στόχους μου χωρίς να έχω την οικογένειά μου στο πλάι μου. Είναι θετικοί και με στηρίζουν. Και επειδή κάνετε και ένα κάλεσμα προφανώς στον κόσμο να ψηφίσει, να συμμετέχει, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια μιλάμε και για πολύ μεγάλα ποσοστά αποχής, ποια είναι τα κριτήρια που εσείς βάζετε στο τραπέζι με τα οποία πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος? Θα έλεγα να ψηφίσει με τα κριτήρια, την αγάπη που έχουμε εμείς για αυτό που κάνουμε, για τους στόχους που βάζουμε, για το όραμα που έχουμε. Εμείς θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο. Λέει ο κόσμος, μήπως είναι πολύ μικρή, μήπως δεν έχει την εμπειρία. Φυσικά και δεν έχουμε την εμπειρία. Αλλά σε ένα συνδυασμό με τους παλαιότερους, πιστεύω ότι αυτό θα ήταν ένα καλό φίλτρο να λειτουργήσει και να φέρει καλά αποτελέσματα στον τόπο μας και στη χώρα μας. Οπότε ο κόσμος πρέπει να κρίνει με βάση το όραμα και την αγάπη που έχουμε εμείς για αυτό που κάνουμε. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί το όραμα είναι μεγάλη υπόθεση και καλό είναι να έχουμε όραμα, να ελπίζουμε και να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε ως και υποψήφια βουλευτής λοιπόν πλέον με το κοινάλ εδώ στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.